Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη εβδομάδα εδώ στις Ιατρικές Συναντήσεις. Την καλησπέρα μου σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω άμεσα να σας παρουσιάσω τον απόψινό μου καλεσμένο, ο οποίος είναι ο κύριος Διονύσιος Πινιαλίδης, Γενικός Χειρουργός, Επιμελητής Χειρουργικής στο 417 Νίμιτς και στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Κύριε Πινιαλίδη, να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε εδώ το βράδυ για τους τηλεθεατές των ιατρικών συναντήσεων σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, ομολογώ κύριε Πινιαλίδη, ερχόμενος τώρα με το αυτοκίνητο για να κάνουμε την κουβέντα, να ξετυλίξουμε τις αρκετές σελίδες παθήσεων της χειρουργικής. Σκέφτομαι κάτι, λέω, πραγματικά, ένας χειρουργός πώς νιώθει όταν πάει να χειρουργήσει, να ανοίξει κάποιον και την κάθε περίπτωση τη βλέπετε διαφορετικά, υπάρχει άγχος? Ήταν ερωτήματα στον δρόμο, ομολογώ σας τα λέω, κυρίες και κύριοι, τα λέω έτσι αβίαστα, έτσι όπως μου ερχόντουσαν. Θέλω πραγματικά να μας πείτε πώς νιώθει ένας χειρουργός. Εξιδίων θα κρίνω τα αλότρια. Αλλά θεωρώ και με τους πολλούς συναδέλφους που έχω και συνεργάζομαι και όλα αυτά τα χρόνια έχουμε παλέψει μαζί για να πετύχουμε αυτά που έχουμε πετύχει, ότι το άγχος είναι κινητήριος δύναμή μας, λειτουργεί ως μανδύας ο οποίος πάντα τον φοράμε. Πολλές φορές δεν φαίνεται, άλλες φορές είναι μεγάλος ανάλογα το πόσο μεγάλη επικίνδυνη είναι η επέμβαση ή πόσο προβλέψιμη η μη είναι. Και άλλες φορές το άγχος αυτό είναι μικρό, παρόλα αυτά υπάρχει. Είναι μια συνήθεια, είναι ένα γάντι, είναι ο μανδύας. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να κάνεις μια επέμβαση και να μην έχεις άγχος, όσο μικρή γίνεται. Απλά είναι πολλές φορές είναι τόσο ανεπαίσθητο που δεν του δίνει σημασία, όπως το παντελόνι που φοράς. Δεν σκέφτεσαι μόνο που φοράω ένα παντελόνι, το φοράς όμως. Κάπως έτσι είναι και σε εμάς. Το χειρότερο που μας συμβαίνει είναι πολλές φορές ότι κάνουμε μια επέμβαση, όχι απαραίτητα κάποια δύσκολη, μια επέμβαση ρουτίνας. Ποτέ δεν κοιμάσαι αμέριμνος. Πάντα θα σκέφτεσαι μήπως συμβεί, μήπως ματώσει, μήπως πονέσει, μήπως γίνει οτιδήποτε, κάτι πάει στραβά, κάτι που θεωρείς δεδομένο να μην είναι. Γι' αυτό, αν θέλετε, το άγχος είναι ένα συνέστημα με το οποίο μαθαίνουμε να ζούμε και ενδεχομένως επειδή μαθαίνουμε να ζούμε να μας ενοχλεί λιγότερο από ό,τι ενοχλεί τον μέσο άνθρωπο. Οπότε θα κρατηθώ από αυτό που είπατε, γιατί θα το συνδέσω και με κάτι που μου είχε πει ο Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής σε ένα από τα νοσοκομεία που είστε, το στρατιωτικό, το 417 Νίμιτς. Ναι. Μου λέει, εμείς οι χειρουργοί γενικότερα, σκεφτόμαστε το χειρουργείο ακόμη και τις επιπλοκές ενδεχομένως από το προηγούμενο βράδυ. Βέβαια. Δηλαδή και βλέπω αυτό, μου λέτε ακριβώς σχεδόν το ίδιο πράγμα. Βέβαια. Ότι βέβαια το σκέφτεστε πριν, είναι ακόμη και το πρόβλημα που μπορεί να προκύψει. Βέβαια. Υπάρχουν εδώ και περιπτώσεις όπου θα χρειαστεί κάποιος να χειρουργήσει έναν ασθενή εκτάκτος για ένα πρόβλημα οξύ, στο οποίο μπορεί να μην ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει, άλλο να περιμένει, άλλο να του βγει. Έχει χρειαστεί πολλές φορές να διαπραγματευτούμε ένα φόβο ο οποίος, αν ήταν μάχη, μπορεί να σκεφτόμουν να πάω προς τα πίσω, να πιστοχωρήσω και να φύγω τρέχοντας, αλλά πρέπει να το κρύψω, πρέπει να το διαχειριστώ. Και σε μεγάλα χειρουργία έχει συμβεί. Αυτό θα πρέπει να το αξιοποιήσω θετικά, να με προστατέψει ώστε να μην κάνω τη λάθος κίνηση, να λειτουργήσει όπως ο φόβος στον αλεξιπτωτιστή που είναι από το αεροπλάνο, ο οποίος είναι ο καλύτερος προστάτης του, ο φόβος. Ανάλογα με το μέγεθος του χειρουργείου και την προβλεψιμότητά του, είναι μικρός ή μεγάλος αυτός ο φόβος. Και υπάρχει. Μπορεί δε να προκαλέσει και πανικό. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι που έχουν πανικοβληθεί. Το έχουν χάσει πολλές φορές, γιατί η καθημερινότητα με τα τόσα προβλήματα που έχεις να διαπραγματευτείς, ο χειρουργός είναι ένας καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να έχει οικογένεια ή όχι, να χρωστάει χρήματα στην εφορία ή στις τράπεζες. Όλα αυτά μαζί πρέπει να τα κουκουλώσεις και να μπεις να κάνεις το χειρουργείο.
Καμιά φορά αυτά τα κουκουλώνουν, να... κύριε Πινιαλίδη. Κουκουλώνουν τα προβλήματα προσωπικά, της καθημερινότητας. Προσωπικά γίνεται μια συνεχής προσπάθεια να κουκουλώνονται. Αλλά δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, μπαίνουμε στο χειρουργείο και κουβαλάμε και αυτά μαζί. Ένας στραβός λόγος που είπαμε στη γυναίκα μας ή στο φίλο μας ή σε οποιονδήποτε μπορεί να γίνει η δαμόκλειος σπάθη που εκείνη τη στιγμή του χειρουργείου μπορεί να πάρουμε λάθος απόφαση. Να μας επηρεάσει συναισθηματικά. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το συναίσθημα όπως αυτός που κάνει γιόγκα. Να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το πράγμα, να το ξεχωρίσει και να πει αυτά είναι εδώ, τα άλλα είναι από εκεί. Και εγώ κάνω το χειρουργό αυτή τη στιγμή. Συμβαίνει σε όλους μας και το λέω, μπορεί να προκαλέσει ακόμη και πανικό. Μου έχει τύχει εμένα προσωπικά να πρέπει να διακόψω την επέμβαση για λίγα λεπτά, να καθίσω μια καρέκλα, να αλλάξω γάντια ή να βγάλω, να αλλάξω ρούχα, να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου, να ξαναπληθώ, οπότε να συνέλθω και να συνεχίσω. Είναι εύκολο να το κάνει ένας χειρουργός αυτό που περιγράφεται και σας θυμάει που το λέτε. Μαθαίνει να το κάνει. Μαθαίνει να το κάνει. Μαθαίνει να το όταν περιμένει κάποια χειρουργία από πίσω. Ναι, ναι. Εσείς είστε ένας χειρουργός, έτσι, στρατιωτικός γιατρός κιόλας. Ναι, μάλιστα, εντάξει, μάλιστα, που έχετε μάλιστα πολλά χειρουργία στην πλάτη σας, μεγάλη εμπειρία. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, ναι. Και πόσο εύκολο είναι όμως ένας, εντάξει, γιατρός σε κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο, ναι, αυτή τη στιγμή, να το κάνει με την ίδια ευκολία. Και εμένα με έχουν ερωτήσει κατ' επανάληψη, αν μπορείς να μας πεις, έτσι, μου λένε, ένα καλό χειρουργό. Ένα, ναι, καλό γιατρό, άλλη δίκο τίτλο. Ναι. Εντάξει, του έχω πει βέβαια για, ναι, να βγαίνουν στι, ναι, ιατρικέ, ναι, συναντήσει και να του εμπιστεύομαι. Πρώτα θα εμπιστευόμουν, ναι, για μένα και την οικογένειά μου και μετά θα βγάζει την εκπομπή μου. Έτσι. Δηλαδή το έργο μα και μετά. Δεν, λοιπόν, είναι, αυτά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα σε μένα. Όπω και παίρνω την ευθύνη αυτών που βγάζω. Το έχω πει πολλέ φορέ. Εντάξει, δεν παίρνουν τα μπελίτσε επάνω. Δεν παίρνουν. Όλοι παίρνουν ευθύνη για αυτό που κάνουμε και για αυτού που παρουσιάζουμε. Λοιπόν, με έχουν ερωτήσει λοιπόν πώ θα επιλέξω ένα καλό χειρουργό. Και κάνω και εγώ την ερώτηση λοιπόν σε εσά. Οι φίλοι που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, mm-hmm, από όλη την Ελλάδα, mm-hmm, έτσι, με τι σκεπτικό θα πούνε ότι εγώ θα επιλέξω τον Πινιαλίδη, τον Μιχάλη, τη Μαρία, τον Α, τον Β χειρουργό. Πείτε, βοηθήστε μας λιγάκι, βοηθήστε αυτόν τον κόσμο που μας παρακολουθεί και πνίγεται πολλές φορές, έτσι. Του λένε, ακούει πολλά. Είναι μια συνισταμένη η επιλογή. Ναι. Ένας νοήμων άνθρωπος θα επιλέξει ένα χειρουργό με διαφορετικά κριτήρια από ότι έναν παθολογικής ειδικότητας. Ναι. Και ο λόγος είναι ότι στο χειρουργό δεν θα πάει απλά να εκθέσει το πρόβλημά του, ενδεχομένως να χρειαστεί να υποβληθεί σε πράξεις πάνω στο σώμα του από τον χειρουργό. Είτε είναι γενικός χειρουργός, είτε ορθοπαιδικός, είτε οφθαλμίατρος, ναι, θα πρέπει να τον εμπιστευτεί επομένως. Εκεί θα αξιοποιήσει κάποια πράγματα που του έχουν πει άλλοι που έχουν ξαναχειρουργηθεί από αυτόν ή στο παρελθόν. Θα του πούνε είναι καλός. Χειρούργησε τον Θανάση, τον Γιάννη, τον Κώστα και έχουν πάει καλά. Οπότε είναι ένα είδος feedback για τον χειρουργό. Θα αξιοποιήσει πληροφορίες που έχει από αυτόν, από το περιβάλλον του. Πολλές φορές η προβολή όμως μπορεί να είναι και ψευδής. Δηλαδή υπάρχουν και συνάδελφοι που μπορεί να προβάλλουν προσόντα τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν. Παρ' όλα αυτά, στη χειρουργική η πράξη είναι αυτή που δικαιώνει ή δεν δικαιώνει αυτά τα οποία ξέρουμε. Άρα ενέχει και κάποιο είδους ρίσκου, όντως. Αυτός που επέλεξα είναι καλός. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος ασθενής να αξιοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο ο χειρουργός του συστήνεται. Mm. Πόσο ενημερωμένος είναι για το πρόβλημά του. Πόσο διακριτικός μπορεί να είναι για το πρόβλημα αυτό και πόσο σέβεται τον ασθενή του. Συνήθως κάποιος άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον άλλον άνθρωπο κάνει καλά και αυτό το οποίο δηλώνει ότι κάνει. Οπότε θα πρέπει να πούμε ότι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα ενός χειρουργού συνήθως εγγυάται και ένα καλό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτά. Λοιπόν. Και πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Πινιαλίδης, να προσθέσω τώρα που το θυμήθηκα και εγώ κάτι άλλο. Έτσι. Με ρωτάτε πολλές φορές, όχι, μάλλον κάποιοι γιατροί, λένε να βγω, λέει, 10 λεπτά στην εκπομπή σου να πω για μία νέα τεχνική, για ένα τέτοιο. Το έχω πει πολλές φορές, θα το πω μία φορά ακόμη. Έτσι. Ο λόγος, κυρίες και κύριοι, και το ξέρετε πολύ καλά οι περισσότεροι με παρακολουθείτε αυτά τα χρόνια,
που κάνω συνεντεύξεις 50 λεπτών, ιατρικές συναντήσεις είναι ενδεχομένως αυτή τη στιγμή η μόνη εκπομπή σε όλη την Ελλάδα που είναι κάνω μια εκπομπή 50 λεπτών με τον γιατρό. Την κάνω για τον εξής λόγο. Ας το αποσαφηνίσω για μια ακόμη φορά και να τελειώνουμε όμως οριστικά. Έτσι, για να μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Γιατί, για το δικό του πρόβλημα ενδεχομένως, αν προλάβουμε να το καλύψουμε. Έτσι. Δεύτερον, για να αρχίσουμε να γνωριζόμαστε υπό ποια έννοια. Σε 10 λεπτά ο άλλος μπορεί να καλυφθεί. Πει το θεματάκι, τελείωσε. Όταν έχεις 50 λεπτά έναν άνθρωπο απέναντί σου, εντάξει, συσσαγωγικά τον γδύνεις και να θέλει να κρυφτεί δεν μπορεί τόσο εύκολα. Οπότε προς κάποιους τα παραμύθια τελειώσανε στη χώρα και θα γριέψουν ακόμη περισσότερο από Σεπτέμβριο. Λοιπόν, κύριε Πινιαλίδη, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μας βοηθήσετε με τις παθήσεις. Έτσι, έχω προγραμματίσει να μιλήσουμε για κάτι που αφορά πολύ κόσμο, την κύστη κόκκιγος, για τις παθήσεις του προχτού, έτσι, που εκεί έχουμε από τις αιμορραΐδες και όχι μόνο, θα πούμε πολλά. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την κύστη κόκκιγος, εδώ, για όσους πιθανότατα δεν γνωρίζουν, γιατί ο σκοπός αυτής εδώ της εκπομπής είναι να ενημερώνουμε και για παθήσεις που δεν γνωρίζουν. Έτσι, το έχω πει πολλές φορές ότι ο ηλικιακός μέσος όρος έχει κατέβει πολύ στις ιατρικές συναντήσεις των ανθρώπων που παρακολουθούν. Εντάξει, και θέλω να βοηθήσουμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Τι είναι η κύστη κόκκιγος και τι την προκαλεί ενδεχομένως σε πρώτη φάση. Κύστη κόκκιγος είναι μια φλεγμονή στην περιοχή του κόκκιγα, στο δέρμα και το υποδόριο, η οποία δημιουργείται στα πλαίσια μιας αντίδρασης του οργανισμού απέναντι σε κεράτινα στοιχεία, όπως είναι οι τρίχες, τα νύχια. Τώρα θα μου πείτε πού βρεθήκαν αυτά στον κόκκιγα και κάναν φλεγμονή. Ναι. Κάποιος πανέξυπνος Αμερικανός, κάπου στη δεκαετία του 90, στις αρχές, εξέτασε τις τρίχες που βρήκε σε μια κύστη κόκκιγος, σε κάποιες κύστες κόκκιγος ασθενών του και είδε ότι ταιριάζαν στο DNA τους με τις τρίχες που έχει ο καθένας στην περιοχή του αφιένα. Δεν ήταν δηλαδή τρίχες του κορμού, αλλά είναι τρίχες του αφιένα. Οι τρίχες του αφιένα, γνωστοποιώ ότι είναι οι πιο ανθεκτικές τρίχες του ανθρώπου, είναι αυτές που χρησιμοποιούνται για να γίνεται μεταμόσχευση τριχών σε περιπτώσεις που υπάρχει αλλοπικία. Και η μόνη περίπτωση να πέσουν είναι είτε από τον κουρέα, είτε όταν αναγεννιέται μια καινούργια, οπότε πέφτει παλιά. Μάλιστα. Αυτές οι τρίχες με τη βαρύτητα πέφτουν στο καταφέρεστο σημείο του σώματος, με τον υδρότα, και όταν καθόμαστε σε σκληρή επιφάνεια, όπως είναι η οδηγή αυτοκινήτων βαρέων, γι' αυτό και οι Αμερικανοί στη δεκαετία του 40 τη λέγανε Jeep disease, η 9 στους 10 είναι οδηγή. Είναι φοβερό. Τι έκαναν αυτός ο Αμερικανός, βρήκε λοιπόν ότι σε κάποιους ασθενείς του οι τρίχες αυτές ήταν από τον αφιένα τους και δεν ήταν από άλλο σημείο του σώματος. Πήρε κάποιους εθελοντές, λοιπόν, φυλακισμένος, αν δεν κάνω λάθος, έβαψε τις τρίχες του αφιένα με κιάνο του μεθυλενίου, μπλέντε μεθυλένο, από τη χημεία, από το σχολείο, και μαντέψε που τις βρήκε σε ένα ποσοστό αυτών στην περιοχή του κοκκιγά. Οπότε υπήρξε η παρατήρηση, έγινε το πείραμα ή και το συμπέρασμα. Υπάρχει όμως, αυτό θα αφορά το 85-90% των περιπτώσεων. Υπάρχει και ένα μικρότερο ποσοστό, που αυτό το λεγόμενο τριχοφωλεακό συρρίγγιο, αποτελεί αμάρτωμα. Το αμάρτωμα είναι μια κατάσταση, μια περίπτωση όπου οφείλεται σε ένα ευρυϊκό υπόλοιμα από τη διάρκεια που είμαστε έμβρια. Σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι λίγο ελαφρώς διαφορετικά και μπορεί να βρεις κύστη κόκκιγος και σε έναν ασθενή ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερη τριχοφυλία. Πάντως, περισσότερες των περιπτώσεων οφείλεται στο σκληρό κάθισμα, στις τρίχες του αφιένα. Γι' αυτό και πρέπει να όλα αυτά να λαμβάνουμε υπόψη μας, να ξέρουμε τι οδηγίες θα δίνουμε στον ασθενή. Χαρακτηριστικά, εγώ θα τους πω να κρατήσουν τον αφιένα καθαρό, ειδικά πολύ τριχωτοί άνδρες. Γι' αυτό και είναι και πιο συχνή σαν πάθηση σε όλη τη δεκάνη της Μεσογείου, σε πιο σκουρόχρωμους, είναι πιο σπάνια σε Γερμανούς, Εγγλέζους, Σκανδιναβούς. Ενώ στην περιοχή της Μεσογειακής δεκάνης είναι πιο συχνή.
Έλληνες, Τούρκοι, Ισραηλινοί, Αιγύπτιοι, θα κάνουμε πιο συχνά και στην Κόκκινος παρά ότι άλλοι λαοί που είναι και έχουν πιο αραιή τριχοφυγία. Αντιμετωπίζεται με διαφόρους τρόπους. Πριν πέφτει πως θα αντιμετωπίζεται, φαντάζομαι τότε, έτσι όπως μου το περιγράφετε, ότι αφορά περισσότερο άντρες το πρόβλημα. 9 στις 10 περιπτώσεις ναι, αλλά το παθαίνουν και γυναίκες. Και γυναίκες. Και συγκεκριμένα όταν λέμε γυναίκες εννοούμε νεαρά κορίτσια. Εκεί πέρα εμπλέκονται και κάποιοι ορμονικοί παράγοντες κατά τη διάρκεια της, από τα 16, από την έναρξη της εμμηνουρίσεως και μετά. Οπότε είναι και θέμα τριχοφυΐας, η οποία μπορεί παροδικά να είναι λίγο αυξημένη σε νέες γυναίκες, οι οποίες δεν απαραίτητα να είναι σκουρόχρωμες, μπορεί και ανοιχτόχρωμες. Άρα θα το δούμε, είσαι άντρες οποιασδήποτε ηλικίας, είσαι γυναίκες νέας ηλικίας. Δηλαδή από τα 14-15 έως τα 25. Παρουσιάζει συμπτώματα το πρόβλημα ή μπορεί να είναι και ασυμπτωματικό ενδεχομένως. Μπορεί να διαδράμει ασυμπτωματικός. Ναι. Ευτυχώς δεν μεθαίνει ο κόσμος από την κύστη κόκκιγος. Βέβαια, εμείς οι χειρουργοί παρακαλάμε να και διωγγώνουμε τα πράγματα γιατί για να έχουμε ασθενείς και να χειρουργούμε. Παρ' όλα αυτά, όταν αρχίζει αυτό το πρόβλημα και δημιουργεί δυσανεξία στον άνθρωπο, δυσφορία, γιατί πήγε κάποιο μικρόβιο, σταφυλόκοκο, στρεπτόκοκο, εντόδερμα ή κολοβακτηρίδια και κάνανε απόστημα και πίον, εκεί τα πράγματα ζορίζουν. Υπάρχει πόνος, δεν μπορείς να κάτσεις. Λερώνονται τα εξωρουχά μας, μας δημιουργεί μια κατάσταση που δεν είναι και τόσο καλή. Εκεί θα πρέπει να σκεφτούμε να την αντιμετωπίσουμε. Τώρα, το πώς αντιμετωπίζετε. Για πάμε τώρα στην αντιμετώπιση. Έτσι. Μπράβο. Το πώς αντιμετωπίζετε κανονικά, όπως και στις άλλες περιπτώσεις των παθήσεων της περιοχής, όπως οι παθήσεις του προκτού, με εξαίρεση τον καρκίνο, όπου ο καρκίνος είναι καρκίνος και έχει μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση όπου και αν εμφανιστεί. Και σταδιακή, όλες αυτές οι καλοήθεις παθήσεις παίρνουμε σαν βάση την ανατομία που ισχύει στον κάθε άνθρωπο που είμαστε διαφορετικοί. Άλλος είναι αδύνατος, άλλος είναι πιο γεμάτος, άλλος είναι μειώδης, άλλος είναι λιγότερο μειώδης. Αναλόγως με την ανατομία επομένως και αναλόγως με το πόσο κοντά είναι η γλουτή ή πόση τάση εφαρμόζεται, πρέπει να επιλέγεις την αντίστοιχη τεχνική. Ωραία. Οι βασικές τεχνικές είναι κλειστή ή μη κλειστή, ανοιχτή. Μέσα σε αυτές μπορεί να μπει και η χρήση του λέιζερ, το οποίο τελευταία μας βοηθάει με την έννοια ότι όταν υπάρχει ένδειξη για το λέιζερ, τότε ο ασθενής μπορεί πολύ γρήγορα να πάει και στη δουλειά του. Αυτά βασικά. Μου αναφέρατε 4 τεχνικές. Είπα πολλές πληροφορίες, θεωρώ ότι... Όχι, είναι σημαντικές. Ναι. Και είπατε και πολλά. Ναι, είπα πολλά. Μπορώ να μην σας διέκοψα, αλλά όποιος ακούει την κουβέντα, λέτε πολλά. Ναι. Πάρα πολλά. Ναι. Λοιπόν, αναφέρατε 4 τεχνικές, αν δεν κάνω λάθος. 4 βασικές μεθόδους. 4 μεθόδους. Έτσι. Λοιπόν. Κάθε μία από αυτές έχει και τις τεχνικές της. Έτσι. Ωραία. Αλλά σαν γενικό πλάνο, ή θα την αφήσουμε την κύστη κόκκιγος, την περιοχή του που θα αφαιρεθεί ανοιχτή, ή θα την κάνουμε η μη κλειστή, όπου μια τομή μεγάλη θα την κάνουμε σε μια τομή μικρή, με τον τρόπο της καπνοσακούλας. Είτε θα την κάνουμε εντελώς κλειστή, όπου θα έχει ραφτεί η περιοχή αφού αφαιρεθεί το τριχοβολιακό συρρίγιο. Αυτές είναι οι τρεις βασικές μέθοδες που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Ωραία, την κάθε μέθοδο λοιπόν, για να καταλάβουν, να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο για τους φίλους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Πότε τις εφαρμόζετε? Δηλαδή έρχεται ο Γκαγιογιάκης, έρχεται ο φίλος μας που μας παρακολουθεί τώρα, οι φίλοι μας, ας πούμε, από κάποια γωνιά της Ελλάδος, στον Διονύση τον Πινιαλίδη, έτσι, με κύστη κόκκιγος. Τι κάνετε? Τον βάζετε κάτω, λες, άκου κάτι φίλε μου, έτσι. Εδώ πέρα έχω 3 μεθόδους που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Έτσι, αυτή. Τι είναι πιο ακριβή, πιο φτηνή, ή είναι αυτή που κολλάει στο πρόβλημα ενδεχομένως? Ακριβώς. Εγώ προσωπικά προσαρμόζω την τεχνική αναλόγως με την ανατομία και τις ανάγκες του ασθενούς. Ποτέ δεν θα κάνω μια μέθοδο επειδή μου το ζητάει ο ασθενής. Θα του δείξω τον δρόμο να πάει σε κάποιον άλλο συνάδελφο. Μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του, αλλά ο γιατρός πρέπει να διασφαλίζει αυτά τα οποία λέει και να τα ξέρει καλά για να αποφασίζει και να κάνει κάτι το καλύτερο για τον ασθενή του. Έτσι, αν σκεφτώ ότι έχω έναν ασθενή που είναι μαθητής της Δευτέρας Λυκείου προς Τρίτη Λυκείου,
ο οποίος είναι φορτισμένος μέσα με ένα σωρό φροντιστήρια τα οποία δεν μπορεί να απουσιάσει. Μάλιστα. Σε αυτόν τον ασθενή θα χρησιμοποιήσω 9 στις 10 περιπτώσεις. Μ' αρέσει αυτή η αναλογία, για αυτό τη λέω συνήθεια. Ανοιχτή μεθόδο. Δηλαδή θα αφαιρέσω την κίστη και θα βάλω υλικά μέσα, επιθέματα ή γάζες. Ναι. Με τη μικρότερη δυνατή ουλή, βέβαια, δεν θα κάνω μεγάλο τραύμα, δεν θα αφήσω μεγάλη δραματική επιφάνεια. Ναι. Έτσι ώστε να μην υπάρχει τάση από ράμα καμία, ναι, και σε 2 μέρες μέσα να μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματά του, χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Θα πρέπει να αλλάζει την πληγή του με τη βοήθεια των γονιών του, δεν χρειάζεται απαραίτητα γιατρό, ναι, αλλά θα μπορεί σε 2 μέρες να πάει και να παρακολουθήσει το φροντιστήριο του. Κάποιος το πρόβλημά του σε μια τέτοια περίπτωση. Ναι. Πότε θα εξαλειφθεί, θα πει ότι εγώ το πρόβλημα το έλυσα αυτή τη Μπράβο. Στιγμή. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει ο χρόνος εκπούλωσης. Πολλοί ρωτάνε πότε θα κλείσει αυτό. Ναι. Δεν θέλω να κλείσει αυτό. Θέλω να κλείσει μετά από 6 μήνες, 8, 9 γίνεται. Εσύ ο ασθενής τι πρέπει να αξιολογήσει στην κίστη κόγκυγος. Πότε θα έχει πλήρη κινητικότητα. Πότε ο νεαρός αυτός θα μπορεί να παίξει 5x5. Ναι. Αν αυτό συμβαίνει στις 15 μέρες, στις 7, είναι μια χαρά. Η επούλωση η πλήρης ενέχει το κίνδυνο της υποτροπής. Γιατί μπορεί μια επούλωση να γίνει απ' έξω προς τα μέσα, με αποτέλεσμα να αφήσει κενούς χώρους. Οι κενοί χώροι ενδεχομένως να γεμίσουν με άλλες τρίχες ή με μικρόβια από δίπλα. Δηλαδή, όσο πιο μακριά πάει η βαλίτσα της επούλωσης, τόσο καλύτερα τα Τι πράγματα. Πρέπει να αξιοποιήσει κάποιος. Ναι. Την κινητοποίησή του. Γιατρέ, πότε εγώ μπορώ να ανέβω στο ποδήλατό μου. Πότε μπορώ να παίξω ένα μπάσκετ με τους φίλους μου. Ναι. Πότε είχα τελευταία ένα ασθενή, ο οποίος δίνει για το τεφά. Ναι. Τι θα πάω του βάλω οράματα. Αυτός κάνει προπονήσεις. Πρέπει να έρθει σε μένα και σε 2 μέρες να είναι στην προπονήση. Ας βγάζει υγρά, ας κάνει οτιδήποτε. Πρέπει να είναι υγιής, να απαλλαχθεί από το πρόβλημα, θα κάνει κάποιους συμβιβασμούς με κάποιες αλλαγές, αλλά θα είναι στην προπονήση. Μάλιστα. Κάποιος άλλος που δεν έχει τέτοιο πρόβλημα και μπορεί να καθίσει σπίτι του χαλαρός 10-15 μέρες και να βοηθήσει στην επούλωση της πρώτης δεύτερης φάσης, εκεί μπορεί να επιλέξω, αν η ανατομία του μου το επιτρέπει, αδύνατος. Μικρή κιστή κόκκυγος ή μεσαία. Θα μου πεις τι θα πει μεσαία. Μεσαία κιστή κόκκυγος θα πει μια κιστή κόκκυγος γύρω στα 7-8 εκατοστά μήκους, 2-3 εκατοστά βάθος. Ναι. Αυτό θα πει. Αυτός θα μπορούσε να επιλέξω και κλειστή μέθοδο και η μη κλειστή μέθοδο. Ωραία. Η μη κλειστή είναι το μέσον των 2 μεθόδων, δίνει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, ναι, αλλά απαιτεί και αυτή ένα συμβιβασμό των 4-5 ημερών μέχρι ο ασθενής να κάτσει σε καρέκλα με ασφαλεία. Okay. Έχει και αυτή καλό χρόνο επούλωσης, αλλά μας ενδιαφέρει πότε θα κάτσει σε καρέκλα. Γι' αυτό είπα για το μαθητή του Λυκείου που πάει στα φροντιστήρια. Είναι σημαντικό. Ωραία. Ή αντίστοιχα μπορεί να είναι κάποιος λογιστής που δεν μπορεί να μην αφήσει να μην πρέπει να αφήσει τα λογιστικά βιβλία. Δεν μπορεί να φύγει από δουλειά. Να είναι η μορφή της δουλειάς του, της εργασίας Μπράβο, σου. Τέτοια. Γιατρέ, θέλω να μου κάνεις κάτι και την Παρασκευή και εγώ Δευτέρα δουλεύω. Απολύτως κατανοητό. Δηλαδή, ανακεφαλαιώνοντας θέμα. Παίζει ρόλο Βεβαίως. Η δραστηριότητα, η δουλειά του κάθε ανθρώπου που έχει. Έτσι, για να του προτείνετε ανάλογα. Πότε θα επιλέξω το λέιζερ. Πάμε το λέιζερ, επειδή γίνεται πολλής λόγος για το λέιζερ. Πάρα πολλές. Εντάξει, είναι σημαντικό να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Ωραία, για πείτε μας την πραγματική διάσταση Εγώ, των πραγμάτων. Προσωπικά, ως χειρουργός, είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στα λέιζερ. Δεν το αξιοποιώ αυτό σαν προσόν, αλλά το έχω. Το έχω αποκτήσει από την Αγγλία τα 2 χρόνια που είχα πάει για μετεκπαίδευση. Ένα πάρεργο που έκανα. Για να συντηρήσω την πραξιολογική, ήταν λέιζερ. Λοιπόν, τα λέιζερ γενικά στις επεμβάσεις στο δέρμα και σαν μια επέμβαση όπως ο κίστη κόκκυγος, σε κάθε άλλη επέμβαση έχουν διαφορετικό ρόλο, στην κίστη κόκκυγος, στη μεσογειακή λεκάνη, έχουν καλύτερο αποτέλεσμα στην υποτροπή. Μου πεις, γιατρέ, υπάρχει υποτροπή στην κίστη κόκκυγος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όσοι με παρακολουθείτε, 24% με 25% είναι υποτροπή κάθε φορά που κάποιος χειρουργείται. Αφού χειρουργηθεί. Ακριβώς. Ακόμα και αν έκανε υποτροπή και χειρουργήθηκε δεύτερη φορά για κίστη κόκκυγος, πάλι είναι 24% με 25% πιθανότητα να ξαναγίνει. Έχω καταφέρει. Αυτό γιατί συμβαίνει, ένα λεπτό, γιατί είναι κρίσιμο. Ναι. Κρίσιμο εδώ το. Λόγω ότι είναι στο κατωφερέστερο σημείο του σώματος, λόγω ότι οι ασθενείς
οι οποίοι θα αναπτύξουν και στην Κόκκιγος, οι περισσότεροι από αυτούς είναι συγκεκριμένου σωματότυπου και συγκεκριμένης τριχοφυΐας, και επειδή οι κοινωνικές ανάγκες, η εργασία μπορεί να σε αποτραβήξουν από, από οποιαδήποτε μέθοδο χρησιμοποιείς για προφύλαξη, μπορεί να το ξαναπάθεις. Αν η κύστη Κόκκιγος δεν ήταν στο Κόκκιγα, στο σημείο που καθόμαστε, και ήταν σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος, δεν ξαναγίνονταν. Μάλιστα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τις αιμορροίδες. Ναι. Γι' αυτό και με τις αιμορροίδες, στην αιμορροϊδοπάθεια δεν υπάρχει οριστική ιάση. Ποτέ. Πρέπει η επέμβαση που κάνουμε για τις αιμορροίδες, δίνουμε μια πίστοση χρόνου στον ασθενή να προσαρμόσει τον τρόπο ζωής του και τη διατροφή του. Αυτό είναι. Όποιος νομίζει ότι κάνει μια επέμβαση για τις αιμορροίδες, λέγεται λέιζερ, λέγεται λόγκο, λέγεται υπέρηχο, DHD, HAL. Καθίστε. Και είναι οριστικά θεραπευμένος, είναι γελασμένος. Καθίστε, θα τα πούμε όλα. Μου ξεφεύγετε τώρα για τις αιμορροίδες. Έχω να ρωτήσω πολλά για τις αιμορροίδες. Πάμε τώρα στην κύστη Κόκκιγος, λοιπόν. Πάμε στο λέιζερ, λοιπόν, έτσι. Μας λέτε. Πώς το 24-25% γίνεται 0. Θεωρώ ότι το έχω φέρει κοντά στο 0, στο 1, δεν έχω υποτροπές. Γιατί παρακολουθώ τους ασθενείς, κάνω ένα follow-up που κρατάει ένα χρόνο. Όχι 6 μήνες, ένα χρόνο. Και γιατί λέω αυτόν τον ένα χρόνο? Γιατί η επούλωση ενός χειρουργικού τραύματος παίρνει ουσιαστικά, είτε είναι ανοιχτό, είτε κλειστό, είτε είναι σκουλικοειδητής, είτε είναι στομάχι, είτε είναι οτιδήποτε, 12 μήνες. Η πρώτη φάση χοντρικά στις 7-10 μέρες, η δεύτερη 21, όπου είναι και ένα σκαλοπάτι, ό,τι και να κάνουμε 21 μέρες που είμαστε αισθητά καλύτερα. Και η τρίτη φάση ολοκληρώνεται στο χρόνο. Ο γιατρός, ο ασθενής θα ξανακάνει, θα κάνει υποτροπή στην κύστη Κόκκιγου σε άλλες παθήσεις, ναι, όπως αυτή, μέσα στο χρόνο αυτό. Αν εσύ μέσα στο χρόνο αυτό μπορείς και το βλέπεις μια φορά το μήνα, μια φορά στις κάθε 20 μέρες, κάθε 2 μήνες, έχεις μια τηλεφωνική επικοινωνία, σου λέει, ξέρεις, έχω λίγο φαγούρα, με πονάει, κάτι παρατήρησε, και μπορείς να επέμβεις άμεσα με τη χρήση ενός λεπτού μαχαιριού που απλά θα κάνει μια διάνοιξη, ούτε καν αναισθησία δεν χρειάζεται, δεν μπορεί να είναι ασθενής, και γλιτώσαμε την υποτροπή. Οπότε χρειάζεται ο ασθενής με τον γιατρό να είναι σε μια σχέση, εβδομαδιαία, αν πω μηνιαία ας πούμε, εντάξει, επαφή, έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Αν δεν μπορεί να τον δει, θα πρέπει τουλάχιστον να μιλήσει τηλεφωνικά, να τον ρωτήσει 2-3 πράγματα. Εγώ το εφαρμόζω αυτό τα τελευταία 10-15 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, και δεν έχουν χάσει ασθενείς μου, ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Διασφαλίζω και την αξιοπιστία μου με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε. Είναι μια συμφωνία που κάνουμε με τον ασθενή, ότι θα σε βλέπω ή θα μιλάμε για κάποιο διάστημα. Λοιπόν, με έχουν τρελάνει στα νοήματα εδώ πέρα. Δεν ξέρω ειλικρινά πότε πέρασε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Έτσι, είστε καταιγιστικός. Από όσο έχετε καταλάβει, κυρίες και κύριοι, κύριε Πινιαλίδη, τα λέτε τα πράγματα πολύ ξεκάθαρα και χωρίς να θέλετε να χαϊδεύετε αυτιά. Υπό ποια έννοια το λέω? Ξέρετε, ενδεχομένως λέω, πολλοί συνάδελφοί σας και άλλων ειδικοτήτων, έτσι, όχι μόνο της γενικής χειρουργικής, εντάξει, τους αρέσει πολύ. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι κατακριτέο. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Το λέω ευθέως, έτσι. Αλλά λέω στον ασθενή ότι ξέρεις κάτι, την επόμενη μέρα πήγες στο σπίτι σου, δεν χρειάζεται παρακολούθηση, ούτε τίποτα, τελειώσαν τα πάντα. Έτσι. Κοιτάξτε, συμβαίνει αυτό. Είναι της μοδός πλέον αυτό το πράγμα. Ειδικά με το λέιζερ, λοιπόν, είναι ένα προσόν του λέιζερ. Δηλαδή, δεν μπορεί να γνωρίσει κάποιος ότι όταν κάνεις κάτι με λέιζερ, όπως και στην Κόκκιγος, όντως το ίδιο βράδυ θα πας σπίτι σου. Δεν λείψει τίποτα αυτό. Ένα λεπτό. Επιπλοκές δεν μπορείς να έχεις στην πορεία. Δεν πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση. Το λέιζερ έχει και side effects. Έχει πράγματα τα οποία συμβαίνουν από γύρω. Χαρακτηριστικά η ενεργοποίηση του κολαγόνου. Κάνει ρύκνωση της ουλής. Είναι πολλά πράγματα. Υπάρχουν τρεις ζώνες που επιδρά η ακτίνα λέιζερ. Κάθε μία από αυτές τις ζώνες, με διαφορετική απόσταση από το κέντρο που λειτουργεί η ακτίνα, έχει διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή για πολύ λίγα λεπτά, έτσι, και επανερχόμαστε. Μείνετε μαζί μας. Στο δεύτερο μέρος θα κουβεντιάσουμε εδώ με τον κύριο Πινιαλίδη για τις παθήσεις του προχτού, αιμορραΐδες, τα συρρίγγια, για τους όγκους. Ένα δύσκολο θέμα στους προχτούς, στον προχτό. Θα μιλήσουμε για τα προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιθανότατα στο στομάχι και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν
για το ΥΠΑΡ, τα προβλήματα εκεί και τους τρόπους αντιμετώπισης. Έχουμε αρκετά, όσο το επιτρέψει ο χρόνος, πάμε σε μια γρήγορη διακοπή και επανερχόμαστε. Οι ιατρικές συναντήσεις συνεχίζονται. Λοιπόν, επανήλθαμε. Διονύσης Πινιαλίδης, Γενικός Χειρουργός, Στρατιωτικός Ιατρός, σε δύο στρατιωτικά νοσοκομεία επιμελητής, στο 417 Νίμιτς και στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Κύριε Πινιαλίδη, δεν ξέρω, αρχίζει και μένει λίγος χρόνος. Είναι πάρα πολλά. Εντάξει, ας το επεκτείνουμε λίγο, παιδιά, δώστε μου 5 λεπτά στο τέλος, δεν πάω να κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Αιμορροίδες. Μάλιστα. Που αφορούν πολύ κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, τι ρόλο παίζουν για να καταλάβουμε οι αιμορροίδες στον ανθρώπινο οργανισμό, έτσι, κάνουνε καλό, δεν κάνουνε, γιατί δίστανται οι απόψεις σε πολλοί κόσμο που δεν γνωρίζει πιθανότητα και δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει και τα πάντα. Εντάξει, γι' αυτό γίνονται αυτές τις εκπομπές, για να μάθουμε, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, τι ρόλο παίζουν, τέλος πάντων, πού βοηθάνε, πώς προέρχεται, πώς έρχεται το πρόβλημα να μας βρει, αυτό που λένε έχω αιμορροίδες. Γιατί? Από όσο ό,τι κάνει και γνωρίζω, όλοι έχουμε αιμορροίδες, έτσι δεν είναι? Πρέπει να έχουμε όλοι αιμορροίδες, οι οποίες δουλεύουν για κάποιο λόγο, τις έχει δώσει ο Θεός. Τα πάντα η σοφία επίησε. Είναι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες, αν θέλετε, που δημιουργούν κάποιο είδους μικρών μπαλονιών στην περιοχή του προοκτού εσωτερικά, έτσι ώστε κατά την κάθοδο των σκυβάλων, όταν πάμε στην τουαλέτα, να μην τραυματίζεται ο προκτικός βλενογόνος. Είναι ακριβώς όπως τα μπαλόνια ή τα λάστιχα φοράνε, που φοράνε στο πλάι οι βάρκες, τα καΐκια και τα πλοία, όταν μπαίνουν στο λιμάνι, ώστε να μην χτυπώντας στα τυχεία του λιμανιού πάθει ζημιά το σκάφος. Ωραία. Αυτή είναι και η δουλειά των αιμορροίδων, ουσιαστικά. Για τον ίδιο σκοπό υπάρχουν κάποιοι αδένες, οι αδένες του Μοργκάνη, οι οποίοι είναι παραταγμένοι σε ένα κύκλο, δημιουργώντας τη λεγόμενη οδοντοτή γραμμή, η dental line, από τους Αγγλουσάξονες, οι οποίοι εκρίνουν κάτι σαν σμίγμα, όπου επίσης λειτουργεί και αυτό σαν λάδι, σαν βαζελίνη, σαν υγρό λιπαντικό, το οποίο διευκολύνει την κάθοδο ή την ανακούφιση του ασθενούς από τα σκύβαλα, με σκοπό να μην τραυματιστεί ο προκτικός βλενογόνος. Τώρα, οι αδένες αυτοί του Μοργκάνη, στην οδοντοτή γραμμή, αν φράξουν για κάποιο λόγο, που θα τον πούμε στην αυτός, θα δώσουν γέννηση στα αποστήματα και στα συρίγγια τα παραδρικά. Οι αιμορροίδες, αν δεν μπορούν να αποφορτιστούν από το αίμα λόγω της κοινής αιτίας που δημιουργούνται και τα συρίγγια, και μία είναι αυτή η δυσκυλιότητα, χρονίως, η χρόνια δυσκυλιότητα, τότε παραμένουν διωγγωμένες, δεν μπορεί να αποφορτιστούν από το αίμα, δεν μπορούν να αδειάσουν. Πολλές φορές επιμολύνονται και με κάποια μικρόβια της περιοχής και αρχίζουν και τα λοιπόν τον ασθενή με πόνο, διωγγώνεται όλο και περισσότερο, δημιουργούν αιμορραγία και μια δυσφορία στον ασθενή που τον οδηγεί στο γιατρό. Μάλιστα. Αυτά. Η χρόνια δυσκυλιότητα είναι η βασική αιτία που υπάρχουν αυτές οι παθήσεις, οι καλοήθεις παθήσεις του προκτού. Λοιπόν, πριν πάμε στην αντιμετώπιση της αιμορροειδοπάθειας, όπως λέτε, θέλω να μας πείτε κάτι. Εντάξει. Γιατί ο σκοπός που γίνεται για αυτή εδώ η εκπομπή είναι να μπορούμε, αν μη τι άλλο, να απλώσουμε και ένα πέπλο προστασίας προς τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Σωστό. Υπό ποια έννοια. Σωστό. Έχω ακούσει, πολλοί λένε, έχεις αιμορροίδες, αιμορροειδοπάθεια, ρίξε κρύο νερό. Κυκλοφορούν διάφορα έτσι ματζούνια. Σωστό. Στην πιάτσα απ' έξω, έτσι, από διάφορους ειδικούς σε εισαγωγικά. Εντάξει. Βάντα στην περιοχή εκεί του προκτού και το πρόβλημα... Θα γίνει καλά. Έγινε. Θα λυθεί μια ανοιχτή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και πόσες άλλες λύσεις σε πολλά εισαγωγικά κι αυτές.
Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει κάποια από αυτές τις λύσεις που βοηθάει, να μας τιμή κάποιος, να την εφαρμόζουμε κάποιο βότανο, δεν ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε τελικά, όλα αυτά βοηθάνε ή μπορεί ενδεχομένως σε πολλές των περιπτώσεων να επιδεινώσουν και το πρόβλημα. Μάλιστα. Ο χειρουργός λειτουργεί όπως ο καλός στρατηγός στη μάχη. Οι καλύτερες μάχες κερδίζονται χωρίς να ανοίξει ρουθούνη, κύριε Γκαλιουλιάκη. Mm. Στην περίπτωση των αιμορροίδων, ο χειρουργός κρίνεται στη φάση που δεν θα χειρουργήσει. Mm. Όλοι μαθαίνουμε τις διάφορες τεχνικές των αιμορροίδων και οφείλουμε να μαθαίνουμε, γιατί όπως και στην κίστη κόκκιγος προηγουμένως, δεν εφαρμόζουμε σε κάθε ασθενή την ίδια τεχνική. Okay. Εξαρτάται κυρίως από την ανατομία και, το βάθος της πάθησης, το μέγεθος. Έτσι, να πούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κάτω από 40 ετών, καλύτερα να προχωρήσουμε το πρόβλημα των αιμορροιδίων συντηρητικά και να αφήσουμε το χειρουργείο για τελευταίο. Ναι. Καθώς είναι μία από τις παθήσεις που όσες φορές και να χειρουργήσει κάποιος, υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει. Καθώς η οποιαδήποτε χειρουργική τεχνική εφαρμόσουμε, εξασφαλίζει κάποιες συνθήκες καλές, ώστε να προσαρμόσει ο ασθενής τη δίαιτά του και τον τρόπο ζωής του, για να μην ξανακάνει. Και άλλες έχουν πιο μακρύ χρόνο ίασης ή βελτίωσης, άλλες έχουν λιγότερο. Αντίστοιχα, άλλες χρειάζονται περισσότερες, πώς το λένε, χθησίες από τον ασθενή, χειρουργικά, αλλά λιγότερο. Τώρα το κρύο, το ζεστό νερό, το κρύο νερό είναι η αλήθεια ότι ανακουφίζει, αλλά μικροχρόνια κάνει κακό. Γιατί από κάτω, είναι σημαντικό αυτό που λέτε, έτσι. Ναι. Ιατρικός, δεν πρέπει κάποιος να λέει χρησιμοποιήστε κρύο νερό για τις αιμορροίδες, είναι λάθος, ιατρικό λάθος. Πρέπει να χρησιμοποιούμε χλιαρό προζεστό. Χλιαρό προζεστό νερό. Χλιαρό προζεστό. Ωραία. Το οποίο θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο όσο περισσότερο το χρησιμοποιούμε. Mm. Δηλαδή, αν μπούμε σε μια μπανιέρα με τέτοιο νερό και καθίσουμε μέσα, η λειτουργία του είναι στο σώμα πάνω, η επίδρασή του είναι όπως το νερό πάνω στα χέρια μας όταν μπαίνουμε στη θάλασσα και καθίσουμε πολλή ώρα. Μαλακώνουν, ζαρώνουν κάπως έτσι και οι αιμορροίδες και περνάει και ο πόνος. Μάλιστα. Επομένως, το ζεστό νερό, όχι ο καυτό, είναι αυτό που πρέπει να χρησιμοποιούμε και όχι το κρύο. Το κρύο μπορεί να ανακουφίζει από τον πόνο, γιατί κατά κάποιο τρόπο, όπως το ψυκτικό στους αγώνες ποδοσφαίρου, νεκρώνει παροδικά τα νεύρα, αλλά δημιουργεί συνθήκες σπασμού του δακτυλίου και περαιτέρω χειροτέρωση των αιμορροίδων. Άρα όχι κρύο νερό. Ένα λεπτό, γιατί έχετε βγάλει ερωτήματα πολύ σημαντικά. Ναι. Πρώτον, αν ρίξει αυτό που λέτε, χλιαρό προζεστό νερό, ναι. Έτσι, ναι. Φαντάζομαι θα υπάρξει μία ανακούφιση. Υπάρχει μία ανακούφιση. Αυτό όμως, πιθανότατα, θα δημιουργήσει και μία αναβλητικότητα στον ασθενή για να πάει να δει το πρόβλημα. Μήπως το πρόβλημα στην πραγματικότητα μεγαλώνει όμως. Όχι. Όχι σε καμία περίπτωση. Το νερό ουσιαστικά το θέλουμε για να καθαρίσουμε την περιοχή καλύτερα. Καθώς λόγω του πόνου και της διώκωσης των αιμορροίδων δεν μπορούμε να το κάνουμε με κάποια άλλη μέθοδο. Ναι. Επομένως, το νερό θα μας διασφαλίσει μια καλύτερες συνθήκες υγιεινής. Άρα, πρώτον θα χρησιμοποιήσουμε τις μηχανικές ιδιότητες του νερού. Ναι. Απλά το νερό που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλό είναι να μην είναι κρύο. Γιατί με το κρύο νερό μπορεί να ανακουφιστούμε, αλλά τις αιμορροίδες μας τις κάνουμε χειρότερες. Μάλιστα. Αυτό για το ομολογώ, νερό. Διαφοροποιήστε από αυτό με το κρύο νερό που έχει ακουστεί κατά κόρον. Βεβαίως. Έτσι. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα. Κάποιος σε εσάς, στον Διονύση τον Πινιαλίδη, πότε θα πρέπει να έρθει? Όταν αρχίζει και γίνεται ενδεχομένως ο πόνος αφόρητος? Με ποια συμπτώματα, να το πω διαφορετικά, με ποια συμπτώματα? Δηλαδή, καλό είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σοβαρά να πάμε στο γιατρό. Οι ασθενείς που έχουν πρόβλημα με τις αιμορροίδες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες για εμένα, για το Διονύση τον Πινιαλίδη. Ναι. Σε αυτούς που ματώνουν και σε αυτούς που δεν ματώνουν. Ωραία. Άρα, πονάει ή δεν πονάει κάποιος, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τον πόνο του, είναι αποκειμενικός. Δηλαδή, δεν μπορώ να του πω πονάς πολύ, πήγαινε στο γιατρό, δεν θέλω να πάω στο γιατρό. Θέλω να το διαχειριστώ μόνος μου.
Πότε όμως κάποιος πάει υποχρεωτικά στον γιατρό γιατί λέει κάτι δεν πάει καλά εδώ? Όταν κοιτάει τι λεκάνη μετά την αφόδευση και βλέπει αίμα. Πολύ αίμα. Και το βλέπει και σήμερα και χθες και αύριο και μεθαύριο και κάτι δεν πάει καλά και ασπίζουμε και δεν αισθανόμαστε καλά. Βρε τι ωραία. Πάμε στον γιατρό. Οπότε δεν είναι. Ένα λεπτό γιατί είναι σοβαρό. Οπότε δεν είναι. Είδα εγώ σήμερα. Ναι. Έτσι. Σάββατο. Αίμα. Και έχω θέμα. Θα πρέπει να δω και την Κυριακή και τη Δευτέρα ενδεχομένως να το παρακολουθήσω. Δεν πρέπει τίποτα. Απλά είναι βέβαιο ότι η επαναληψιμότητα στην απώλεια αίματος δημιουργεί ανασφάλεια και οδηγεί τον άρρωστο σίγουρα στο γιατρό. Από φόβο. Κανονικά και μια φορά να δούμε αίμα στις κενώσεις πρέπει να πάμε στο γιατρό γιατί μπορεί το πρόβλημα να μην είναι αιμορροίδες, να είναι όγκος, να είναι πολύποδας, να είναι κάτι άλλο. Το αίμα στα κόπρανα πρέπει να αξιολογείται από τον γιατρό. Όχι να ερμηνεύεται λάθος από τον ασθενή, από κάτι που είδε στο ίντερνετ ή κάτι άκουσε. Ναι, εντάξει, αυτά που λέμε έτσι. Το ράδιο Αρβίλα. Είχε ο διπλανός, έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα. Τέλος πάντων. Αλλά η επαναληψιμότητα του αίματος και κάποιος ο οποίος δεν θεωρεί ότι ο γιατρός μπορεί να το βοηθήσει, θα τον οδηγήσει. Ακόμη θεωρείτε, κύριε Πινιαλίδη, ότι αν δει αίμα σήμερα κάποιος και φύγει αυτό, την επόμενη μέρα το πρωί δεν υπάρχει. Ναι. Θεωρείτε ότι και πάλι θα πρέπει να κάνει μια επίσκεψη στον γιατρό? Βέβαια, γιατί αν μη τι άλλο, πρέπει ο γιατρός να τον ρωτήσει κάποια πράγματα για το ιστορικό του. Για το αν έχει στην οικογένεια άλλους ασθενείς, άλλους ανθρώπους οι οποίοι είχαν κακοήθεια ή αιμορροίδες ή οτιδήποτε. Δεν αδιαφορούμε για το αίμα στα κόπρανα. Ειδικά τώρα στις μέρες μας που η καρκινογένεση έχει λάβει διαστάσεις τεράστιες. Έτσι, κάθε πολυκατοικία και κάθε οικογένεια έχει σχεδόν και κάποιο καρκινοπαθή. Δηλαδή, συνεπία των αιμορροίδων, έχουμε στο πίσω μέσα του μυαλού μας, βρε, μήπως δεν είναι αιμορροίδες και κάνει κάτι άλλο πιο μέσα. Κατάλαβα. Έτσι. Βοηθήστε με χρονικά, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι. Λοιπόν, ένα ερώτημα που μου έχουν κάνει κάποιοι είναι κατά πόσο οι αιμορροίδες μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο. Δεν έχουν καμία σχέση. Καμία σχέση. Μπορεί να οφείλονται σε καρκίνο. Γιατί ο καρκίνος είναι κεντρικότητα με κάποια μορφή πολύποδα, ο οποίος γέννησε τη δυσκυλιότητα. Πώς γεννάει ο πολύποδας τη δυσκυλιότητα? Με το φρένο που προκαλεί στην γένωση. Με τη μίεση του αυλού του παχαίου εντέρου, που υποχρεώνει ουσιαστικά το έντερο να κινηθεί να περάσει το κόλλημα και αυξάνει την ενδοκυλιακή πίεση. Αυξανόμενη η ενδοκυλιακή πίεση θα προκαλέσει και τις αιμορροίδες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στους τρόπους αντιμετώπισης. Σας θυμάει κάτι που είπατε, έτσι και το κράτησα, δεν ήθελα να σας διακόψω, ότι λέτε, θα έρθει σε μένα, μπορεί να χρειαστεί να το πάω με συντηρητική θεραπεία. Ειδικά κατά από 40 ετών. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Θέλω να σας πω γιατί το λέω, ότι σας θυμάει που το λέτε. Ναι. Έτσι. Φαντάζει και σε μένα και πιθανότατα και στους περισσότερους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ανά την Ελλάδα, έτσι. Λίγο δύσκολο να το χωνέψουμε, υπό ποια έννοια ότι ένας χειρουργός θα πει στον ασθενή, άκου εδώ αγόρι μου, η κυρία μου, πάμε με συντηρητική θεραπεία να λύσουμε το πρόβλημα. Για σας και όχι γιατί είστε εδώ, όχι γιατί είναι ο Πινιαλίδης μπροστά μου αυτή τη στιγμή, έτσι. Ο Πινιαλίδης ενδεχομένως τον πιστεύω, γιατί, εντάξει, έχει άπειρους ασθενείς, είναι σε δύο στρατιωτικά νοσοκομεία, έχει τα ιατρία του, δεν νομίζω ότι είναι στον Διονύση τον Πινιαλίδη το θέμα. Αλλά ποιος γιατρός, ποιος χειρουργός, κύριε Πινιαλίδη, θα μπορέσει να πει σε αυτόν τον κόσμο εκεί απ' έξω ότι θα έρθει, πραγματικά το πρόβλημά του θα μπορεί να αντιμετωπιστεί και με συντηρητική θεραπεία, έτσι, και θα του πει, ξέρεις κάτι, πάμε στο χειρουργείο. Κοιτάξτε, είναι η υποχρέωσή μας και ηθική να πείσουμε τον ασθενή, εξέτοντάς του το πρόβλημα και το πόσο καλά το γνωρίζουμε. Και αυτό πιστέψτε με ότι στο μέσο ασθενή με ένα IQ από 90-110 είναι σχετικά απλό, ειδικά στον Έλληνα, ο οποίος είναι αρκετά έξυπνος ασθενής. Το αν θα χειρουργήσουμε ή όχι, η ηλικία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο γιατί είναι μια περίπτωση αιμορροίδες οι οποίες ξαναγίνονται, άρα το αφήνουμε αφού έχουμε εφαρμόσει όλα τα συντηρητικά μέτρα και δεν πάει παραπέρα, τότε να χρησιμοποιήσουμε χειρουργική μέθοδο. Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στον ασθενή να αποφύγει τη χειρουργική επέμβαση, γιατί η χειρουργική επέμβαση δεν είναι μόνο η επέμβαση. Η επέμβαση των αιμορροίδων απαιτεί ηραχία ή γενική αναισθησία. Δηλαδή, βάζουμε τον ασθενή μας
και στις επιπλοκές ενδεχομένως μιας αναισθησίας. Άρα δεν μπορούμε να παίρνουμε μια απόφαση πάμε στο χειρουργείο έτσι απλά. Πρέπει να έχουμε διερευνήσει το θέμα. Πρέπει να έχουμε εξηγήσει στον άλλον τι συμβαίνει, να το ψάξουμε, να συστήσουμε την ορμική κολονοσκόπηση, οπωσδήποτε. Ενδεχομένως μέσα στον έλεγχο να πρέπει να κάνουμε και εξωτερική τομογραφία στην κοιλιά. Αφού γίνουν αυτά και παρακολουθήσουμε τον ασθενή 2-3 φορές, τότε θα βγάλουμε με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι με τη βοήθεια κάποιων φαρμάκων, προσαρμογή της δίαιτας και την αύξηση της πρόσληψης νερού, μπορεί να πάει συντηρητικά. Και σε θεωρητική ανάλυση, κύριε Πινιαλίδη, έτσι. Εγώ το έχω πει κατ' επανάληψη. Δεν μπορούμε να χειρουργούμε όλο τον κόσμο. Εγώ το έχω πει κατ' επανάληψη. Εσείς γενικά, οι χειρουργοί, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας και, και την προσωπικότητα του ασθενούς που έχετε απέναντί σας. Έτσι. Ένας άνθρωπος που τρέμει και μόνο στην ιδέα που θα ακούσει χειρουργείο. Σαφώς πρέπει να εξαντλήσετε όλες τις συντηρητικές μεθόδους. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει κανείς να μην φοβάται το χειρουργείο. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο όσο πιο σύντομα μπορείτε. Πείτε μας τώρα, εσείς, ο Διονύσης ο Πινιαλίδης, τι εφαρμόζει, τι μεθόδους αντιμετώπισης πέραν της συντηρητικής. Έτσι, ας βγάλουμε στην άκρη. Ας πούμε ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα και πάμε στη χειρουργική του αντιμετώπιση. Η σταθερή αξία είναι η κλασική παλιά μέθοδος, η Μίλγαν Μόργαν, όπου με μαχαίρι, ψαλίδι και ράματα αντιμετωπίζουμε τις αιμορροίδες. Συνήθως τους τρεις αιμορροιδικούς όζους που στατιστικά δημιουργούν το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, η αγαπημένη μέθοδος σε μένα είναι η Λόγκο. Γιατί η Λόγκο είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί ένα. Πώς λέγεται? Λόγκο. Λόγκο. Οφείλεται στο Λόγκο, ο οποίος είναι ένας χειρουργός εφευρέτης της μεθόδου. Ναι. Όπου καθιέρωσε με τη χρήση ενός κυκλικού αναστομωτήρα, παρόμοιου με αυτού που κάνουμε τις αναστομώσεις στο παχύεντερο, όταν αφαιρέσουμε το κομμάτι που πάσχει. Ναι. Κόβει και ράβει ένα κομμάτι του κύκλου του εντέρου χαμηλά, λίγο πιο πάνω από την οδοντοτή γραμμή που είπα πριν, τραβώντας κατά κάποιο τρόπο την κάποια πρόπτωση που πολλές φορές συνοδεύει τις αιμορροίδες προς τα μέσα, άρα τη θεραπεύει και αυτήν, και κόβοντας ένα μεγάλο αριθμό αναστομώσεων των αγκείων αυτών των αιμορροίδων, με αποτέλεσμα παύουν να υφίστανται. Αυτό έχει την καλύτερη διάρκεια, αν εφαρμοστεί καλά η μέθοδος, μπορεί να φτάσει και τα 5 και τα 6 χρόνια. Μπορεί και για πάντα, αν ο ασθενής σε αυτά τα 5 χρόνια, 4-5 χρόνια που του λέει η Λόγκο ότι τον βοηθάει, αν προσαρμόσει τη δίαιτά του κατάλληλα και τον τρόπο ζωής του, δεν θα ξαναπάθει αιμορροίδες. Δηλαδή, αν είναι σε μια παρακολούθηση, σε μια επαφή μαζί σας, έτσι με τον γιατρό. Ακριβώς. Μπορεί να το εγγυηθεί ένα τέλειο αποτέλεσμα. Να προσέξει να τρώει λίγες αλλά καθημερινά φυτικές ίνες, όχι υπερβολές. Δεν βοηθιώνται οι ασθενείς που παρουσιάζουν επάθεια στον προκτό, δυστυχώς, όταν είναι vegan ή vegetarian. Ναι. Δυστυχώς. Εδώ είναι μια πληροφορία που δίνω, η οποία μπορεί να είναι πολύ διάφορη ή να τηλεφωνήσουν στο κανάλι σας. Αλλά οι παθήσεις του προκτού απαιτούν παν μέτρων άριστον και στις φυτικές ίνες. Μάλιστα. Δηλαδή, αν τρώναμε πολλές, πρέπει να τις περιορίσουμε. Αλλά πρέπει να τις παίρνουμε κάθε μέρα. Είναι κάποια θέματα τα οποία ίσως να μην φτάνει και η εκπομπή να τα πούμε. Να φτάσει εδώ, δεν έχουμε προβλέψει. Η αιμορροίδη είναι τεράστιο θέμα. Μετά υπάρχει μέθοδος η λέιζερ, υπάρχει μέθοδος η χάλ με το βοήθεια υπερήχων. Τις αξιοποιώ όλες αυτές τις μεθόδους. Και να τονίσω εδώ, γιατί είναι σημαντικό να το επαναλάβω για όσους ενδεχομένως μπήκατε τώρα στην παρέα μας, βλέπετε ότι χρησιμοποιούμε τις μεθόδους λέιζερ ο κύριος Πινιαλίδης, έτσι, αλλά είναι και εκπαιδευτής επάνω στο λέιζερ. Διορθώστε με, κάνω λάθος. Έχετε εκπαιδευτεί στην Αγγλία, εκπαιδεύσει ανθρώπους επάνω στο λέιζερ, έτσι, αλλά δεν είναι σόνι και καλά εφαρμόζω στο κάθε πρόβλημα το λέιζερ. Στα πάντα, ναι, έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι το λέιζερ στην αιμορροειδοπάθεια το ίδιο να το καταγράψει σπίτι σου. αλλά κάνει για όλους, δεν κάνει για όλους. Το λέιζερ δεν κάνει για όλους. Δεν κάνει για όλους. Όχι. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε λίγο, ό,τι προλάβουμε. Τι να πούμε τώρα. Να πούμε για τα συρρίκια.
Να πούμε τα συρρήγια που ξεκινάνε από την οδοντική γραμμή που είπα προηγουμένως. Κρύπτες του Μοργκάνη, αδένας του Μοργκάνη, εκκρίνουν κάποια λιπαρή ουσία για να μην τραυματίζεται ο προκτικός πληρωμόνος. Βουλώνει απλά κάποιος από αυτούς τους αδένες, μαζεύει αυτό το υγρό σαν ζμίγμα που είναι, δημιουργεί το απόστημα. Ναι. Πλήρης μικροβιώνει περιοχή, με κύριο το κολοβακτηρίδιο και τον μπακτεροίδες φράτζιλις, που είναι αναερόβιο. Οπότε θα κάνει το απόστημα. Το απόστημα θα λειτουργήσει όπως η σφαίρα. Ναι, ναι. Θα ακολουθήσει το δρόμο της ελάσσονος αντίστασης. Από τους πιο μπαλακούς ιστούς θα περάσει και θα σκάσει κάποιο δρόμο. Τι κάνουμε, γιατί μου κάνουν νοήματα. Τι κάνουμε. Ανακουφίζουμε στην περίπτωση του αποστήματος παροχετεύοντας το αυτό το πίον. Και δευτερευόντως πρέπει να αφαιρέσουμε αυτό το κανάλι που έχει δημιουργηθεί με διάφορες μεθόδους σε δεύτερο χρόνο. Σε ό,τι αφορά τον καρκίνο στο προχτό. Μάλιστα. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, εγώ δεν αποφεύγω. Τις λέξεις θα τις λέμε όπως είναι. Έτσι. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις λέξεις και με τα προβλήματα. Τι να κάνουμε τώρα. Σωστό. Λέμε την κακή αρρώστια, την κακή αρρώστια. Έχει όνομα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, μακριά από εμάς, μακριά από όλους μας. Εννοείται αυτό. Από τον καθένα μας, ούτε στον εχθρό μας. Λοιπόν, καρκίνος προχτού. Καρκίνος προχτού. Κύριε Πινιαλίδη, θα είμαστε πολύ σύντομα γιατί δυστυχώς είμαστε ένα χρόνο μηδέν. Μια μεγάλη γκάμα των καρκίνων του προχτού οφείλονται στον ιό των κονδυλωμάτων του ανθρώπου, τα οποία θα δημιουργήσουν HPV. Ακριβώς τον HPV, όπου στο ανάλογο με το που εκφράζεται ο ιός, δημιουργεί άλλα προβλήματα. Αν ο ιός αυτός προσβάλλει τις παλάμες και τα πέρματα, θα μας κάνει μυρμηγκές. Αν εμφανιστεί στον κορμό, θα μας κάνει τα θυλώματα. Δεν παθαίνει κανένας τίποτα από αυτά. Ωραία. Αν εμφανιστεί όμως στα γεννητικά όργανα, θα δημιουργήσει μια καρκινοματώδη κατάσταση, η οποία ενδεχομένως να φτάσει και στο ακαθοκυταρικό καρκίνο του προκτού, όπου είναι μια κακή περίπτωση που πρέπει να έχουμε το νου μας. Πρέπει να αξιοποιούμε συναδέλφους που έχουν κάνει και εξειδίκευση. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Ναι. Χειρίζομαι τέτοια περιστατικά, αλλά με τη βοήθεια ειδικών προκτολόγων. Δεν είναι σωστό νομίζω να αναφέρω αυτή τη στιγμή ονόματα, δεν έχω πάρει την άδεια τους. Πρέπει να χειριζόμαστε τα περιστατικά με μεγάλη προσοχή και με μεγάλη υπευθυνότητα. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα για το ΥΠΑΡ, για το στομάχι. Που έχει πολλοί κόσμος. Μου έχει πει με θέματα στο στομάχι. Συχνά, έτσι. Πείτε μου πολύ σύντομα, σε ένα λεπτό, αν είναι δυνατόν, να πούμε για το στομάχι. Στομάχι. Έτσι. Εδώ, τι προβλήματα πολύ σύντομα μπορεί να αντιμετωπίσουμε και ποια ενδεχομένως χρήζουν άμεσης χειρουργικής επέμβασης, έτσι. Το πιο συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με το ανώτερο πεπτικό και το στομάχι είναι η γαστροσοφαγική παλινδρόμηση. Χαλάει αυτή η γωνία μετάπτωσης του ισοφάγου στο στόμαχο, η γωνία του χείρου. Με αποτέλεσμα κατά την αλλαγή της τάσης του σώματος στην ξαπλωτή να κάνουμε παλινδρόμηση της τροφής. Το όξινο περιβάλλον του στομάχου κάνει ζημιά στον ισοφάγο, δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Και από εκεί και πέρα είναι οι ελκοπάθειες έχουν περιοριστεί γιατί με την χρήση των διαφόρων φαρμάκων της τύπης, του τύπου της ομεπραζόλης. Και ο καρκίνος, όπου ξανακάνει την εμφάνισή του μετά από πολλά χρόνια με μεγάλο. Με έντονο ρυθμό, σε σημείο να γίνεται μια συχνή πάθηση από εκεί που την είχαμε σχεδόν ξεχάσει. Και σίγουρα εδώ οφείλεται στις τροφές, στο νερό που πίνουμε, στην ακτινοβολία, όλα αυτά μαζί, στο κάπνισμα. Είμαι πρώην καπνιστής, το διέκοψα το 15 κάπου, κατάλαβα τη βλακία έκανα πολλά χρόνια, η οποία μου έδινε κάποια ευχαρίστηση, αλλά σε γενικές γραμμές το κάπνισμα είναι αιτία πίσω από πάρα πολλές παθήσεις, οποίες θα πεις μπορεί, μιλάμε για τον πνεύμονα και την ουροδόχο κύστη. Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άλλο αποκαλεί. Μπορεί να είναι η μοναδική αιτία σε έναν άνθρωπο 40 ετών που κάνει καρκίνο στο πάγκρας. Το κάπνισμα. Λοιπόν, δυστυχώς τελειώσαμε. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω για το ΥΠΑΡ. Είχα ετοιμάσει εδώ κάποιες ερωτήσεις που ήθελα να κάνω. Βέβαια, όλο ετοιμάζω, όλο άλλες ερωτήσεις κάνω. Με όλους τους καλεσμένους μου, δεν ξέρω πώς μου συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, ελπίζω. Προσεχώ σε μια άλλη εκπομπή. Βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Πιθανότατα το Σεπτέμβριο. Βεβαίως, πάλι, γιατί να σε ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Α, και πριν κλείσουμε. Ναι. Αλήθεια.
είστε σε δύο στρατιωτικά νοσοκομεία πολύ μεγάλα. Από τα μεγαλύτερα της χώρας μας, έτσι. Ναι. Το Νίμιτς και το 401, το Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Έχετε τρία ιατρία. Ναι. Είστε στο Μαρούσι, Εγάλο, στην ΚΟ. Ναι. Έτσι, βλέπετε κόσμο από όλη την Ελλάδα. Ναι. Πώς τα προλάβετε? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν και είμαι το λέω αυτό, είναι ένα ερώτημα που έχω κάνει σε πολλούς καλεσμένους μου. Έτσι. Η θέση μου στη στρατιωτικά νοσοκομεία να αλλάξετε, δεν είμαι ταυτόχρονα και στα δύο. Εντάξει, είστε, τώρα είστε επιμελητής. Τώρα είμαι στο Νίμιτς, ας πούμε, και για την ακρίβεια είμαι διευθυντής στα επίγοντα. Εντάξει. Αλλά, ακόμη και τα γιατί, δηλαδή, πώς μπορεί ένας άνθρωπος, έτσι, στείνει έτσι την καθημερινότητα, μπορεί να προλάβει και να δείτε και την οικογένειά σας, έτσι. Το αγώγι τραβάει τον αγωγιάτη. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Είστε καλά. Ειλικρινά για την παρουσία σας εδώ. Θα χαρώ προσεχώς έτσι, φαντάζομαι, από Σεπτέμβριο να σας έχω πάλι κοντά μου. Να πούμε αρκετά πράγματα που δεν είπαμε. Okay. Ομολογώ, είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον με αυτά που μας είπατε, mm-hmm. η απόψινή κουβέντα. Εντάξει, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και όλους εσάς. Να σε υπενθυμίσω ότι το απόψινό βράδυ μας έκανε την τιμή να είναι εδώ στις ιατρικές συναντήσεις ο Γενικός Χειρουργός και Στρατιωτικός Ιατρός, επιμελητής στο 417 Νίμιτς, καθώς και στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ο κύριος Διονύσης Πινιαλίδης. Ευχαριστώ λοιπόν και εσάς που για μία ακόμη εβδομάδα βάλατε τις ιατρικές συναντήσεις στα σπίτια σας σε όλη τη χώρα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και φυσικά μην ξεχνάτε και κάθε Σάββατο το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό, στο επίσημο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στους 89,5 ζωντανά, εκεί στις 5 το απόγευμα. Αν τα λέμε και ραδιοφωνικά. Να είστε καλά, καλό βράδυ μέχρι.